Είστε υποχρεωμένοι να θέσετε εκτός νόμου τη Χρυσή Αυγή αν αποδειχθεί ότι συνδέεται με δολοφονίες, τόνισε μιλώντας αποκλειστικά στον Sky πριν από λίγο ο συμπρόεδρος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο και εμβληματική φυσιογνωμία της αριστεράς, Ντανιέλ Κονπετίτ. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν τι μας είπε πριν από λίγο από την Κρήτη όπου βρίσκεται. Κύριε Κονπετίτ, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εδώ και καιρό έχετε επισημάνει το πρόβλημα των άκρων στην Ελλάδα και ειδικά το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ήταν λοιπόν αναμενόμενα για εσάς τα όσα συνέβησαν? Δεν ξέρω αν ήταν αναμενόμενο, αλλά υπήρξαν εδώ και καιρό στην ελληνική κοινωνία σημάδια του κινδύνου που αναδυόταν με το ακροδεξιό φασιστικό κόμμα. Και επειδή μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ήταν εντελώς αποπροσανατολισμένο, υπήρχε ισχυρό ενδεχόμενο το κακό να συμβεί. Και τελικά το ενδεχόμενο έγινε αιματηρή πραγματικότητα. Μετά το σοκ, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με την αστυνομία και τη δικαιοσύνη ψάχνουν απαντήσεις. Πιστεύετε ότι θα λειτουργούσε η απαγόρευση? Είστε υπέρ της απαγόρευσης του κόμματος? Το πρόβλημα είναι πολύ εύκολο. Αν η αστυνομία και η δικαιοσύνη μπορέσουν να αποδείξουν ότι η Χρυσή Αυγή έχει μια παραστρατιωτική οργάνωση και αυτή η παραστρατιωτική οργάνωση είναι υπεύθυνη για φόνους, τότε πρέπει να απαγορεύσετε το κόμμα. Δεν θα λύσει το πρόβλημα, αλλά σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να αποδέχεσαι ένα κόμμα με παραστρατιωτική οργάνωση. Αν το αποδεχτείς αυτό, παραβιάζεις τα όρια και τα θεμέλια της δημοκρατίας. Πολλοί λένε όμως ότι οι απαγορεύσεις λειτουργούν τελικά υπέρ των κομμάτων που τις υφίστανται. Εσείς τι λέτε? Είναι παλιά αυτή η συζήτηση, δεν έχει καταλήξει. Άλλοι λένε πως αν απαγορεύσεις ένα κόμμα, το ωφελείς. Επειδή ο κόσμος βλέπει ότι φοβάσαι να το απαγορεύσεις, στρέφεται σε αυτό. Το πρόβλημα είναι πως δεν πρέπει να μπείτε σε αυτή τη λογική. Εάν η Χρυσή Αυγή συνδέεται με δολοφονίες, πρέπει να την απαγορεύσετε. Αυτό επιβάλλει ο νόμος. Η έξαρση της ναζιστικής βίας, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεάσει την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θα μπορούσε να την επηρεάσει. Δεν ξέρω. Μια χώρα που έχει μια στρατιωτικού τύπου φασιστική οργάνωση είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για την ίδια την Ελλάδα και άρα και για την ελληνική προεδρία. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι η ελληνική αστυνομία, η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Και όταν θα την έχουν κάνει και θα έχουν τις αποδείξεις, τότε θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για απαγόρευση. Εάν δεν έχεις αποδείξεις, δεν μπορείς να απαγορεύσεις. Δεν είναι συναισθηματικό το θέμα, είναι θέμα αποδείξεων.